όλα μίλησε, λίγο αναφέρθηκε στο παρελθόν και στον Ρονάλντο και πώς ήταν ένα παιδί, δεν ήταν άντρας και την έκανε να αισθάνεται άσχημη. Πώς γίνεται τώρα να σε κάνουν να αισθάνεσαι άσχημη? Δεν έχεις ανακούσει ωραίες γυναίκες που δεν το περιμένεις να μιλάνε, να δέχονται μάλλον από τον σύντροφό τους τέτοιου είδους σχόλια? Μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι τύπου αποξιωτικά, είναι τύπου λίγο σίγουρα. Σαν να πούμε όλα τέλεια, αλλά χρειάζεσαι λίγο γυμναστική, γιατί το δέρμα, ξέρω εγώ, είναι χαλαρό. Δεν ξέρω, αυτό που βλέπεις μια γυναίκα και λες, τι ωραία, και της λέει ο άντρας της. Κάνε λίγο γυμναστική, το έχεις αφήσει και δεν. Είναι άλλο. Πολύ αδύνατη, σε βρεπεδάκι μου. Πολύ αδύνατη. Ναι, ναι, έχουν ακουστεί και αυτά. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Αυτό δεν το έχω ακούσει σε παρατήρηση. Όχι σε μένα, ενώ σε κάποιον άλλον. Έχω ακούσει άλλα. Να βλέπεις γυναίκα αδύνατη και να της λέει ο άντρας της, πώς είσαι έτσι, ρε. Κάνε λίγο γυμναστική. Δες πως και να είμαι δίπλα εγώ και να έχω καταπιεί τις 552 μακαρονάδες. Ήμουν και έγκυος και μάλλον τόση. Και να τα ακούω αυτά και να λέω, πω, πω, πρέπει να φύγω αυτό το σπίτι. Αυτοί δεν μου πάρουν και το φαγητό μου μπροστά. Δηλαδή, άμα τη γυναίκα του πούνε κοκαλιάρα, τη λέει τέτοια, εγώ που έχω κατεβάσει τα πάντα και είμαι τόση αυτή τη στιγμή, τι θα μου πει, κάτσε να φύγω.